ή για ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Θα μιλήσουμε και θα σας ενημερώσω ευθύς αμέσως, γιατί υπάρχουν σε εξέλιξη και διαδικτυακές εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιεί διαδικτυακές εκδηλώσεις ως εξής, έτσι για να σας δώσω λίγο το στίγμα για να γνωρίζετε. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Επιστήμες Υγείας και Ζωής, 7 το απόγευμα, μπορείτε διαδικτυακά, βεβαιότατα έχουμε και τον κορονοϊό, να μάθετε περισσότερα πράγματα. Σχολή Νομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, 5η 2 Ιουλίου, η διαδικτυακή ενημέρωση. Διοίκηση επιχειρήσεων, 5η 2 Ιουλίου, ιατρική, οδοντιατρική, επιστημών υγείας και ζωής, 4η 1η επίσης Ιουλίου. Μπαίνοντας μέσα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορείτε να δείτε αναλυτικά εκείνες τις ώρες για τα προγράμματα τα οποία σας ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να πάρετε και τις δικές σας τις αποφάσεις μετά τις πληροφορίες που θα λάβετε. Εγώ θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον πρίτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Κώστα Γουλιάμο. Καλημέρα σας από την Κρήτη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, εύχομαι σε όλους όσους μας ακούνε υγεία και ασφάλεια. Υγεία και ασφάλεια. Μου δίνετε έτσι αμέσως, κύριε Πρίτανη, και με το θέμα της πρώτης ερώτησης, ασφάλεια, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τους δικούς σας τους καθηγητές να μιλούν για αυτή την ασφάλεια που παρέχεται σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή των σπουδαστών εκεί στην Κύπρο, με την ασφάλεια επίσης, την επαγγελματική που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μια εύλογη και εύστοχη, θα έλεγα, ερώτηση. Σας ευχαριστώ που μου την θέτετε με αυτόν τον τρόπο. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω και που το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μία από τις 5 πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο καιρό στη Γαλλία. Έχει αξιολογηθεί λοιπόν η Κύπρος ως ένας ασφαλής προορισμός, ένας από τις 5 πιο ασφαλείς προορισμούς στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό λύνει τα χέρια πολλών, θα λέγα, υποψηφίων φοιτητών, γονιών που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα και ειδικότερα σε περιόδους σαν αυτή που έχουμε βιώσει τους τελευταίους μήνες. Σε ό,τι δε αφορά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυτήν ακριβώς την ασφάλεια την έχουμε κατοχυρώσει μέσα από ειδικές πρακτικές και πολιτικές που έχουμε αναπτύξει και πριν από την περίοδο αυτή του κορονοϊού και κατά τη διάρκεια, όπως και τώρα που βιώνουμε έτσι την μεταπανδημική, θα έλεγα, κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και η Κύπρος η ίδια ως χώρα Τώρα, κύριε Πρίτανη, μάλλον λίγο μου μετακινηθήκατε. Αν έχετε την καλοσύνη για να μπορούμε να σας ακούμε, γιατί μας λέτε σημαντικά πράγματα για να ξέρουν και οι υποψήφοι και οι γονείς τους. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Κύπρος η ίδια ως χώρα είναι πολύ ασφαλείς προορισμοί, καθότι αποδίδουν ειδική βαρύτητα σε αυτόν τον τομέα. Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ και χρόνια και πριν από τον κορονοϊό, και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού αλλά και κατά την μεταπανδημική περίοδο που αρχίζουμε να βιώνουμε όλοι, έχει δημιουργήσει μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές αυτή την
υψηλή κατάσταση έτσι ασφάλειας. Φαντάζομαι ότι μέσα ή υπό αυτό το κλίμα, αυτό που βιώνουμε φέτος για πρώτη φορά όλοι μας, ότι εσείς είσαστε σε εκείνη την ετοιμότητα που απαιτείτε προκειμένου να προχωρήσετε και να πάτε μπροστά και για το νέο ακαδημαϊκό έτος, κύριε Πριτανή. Είμαστε ακριβώς στην ύψιστη ετοιμότητα. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τους φοιτητές μας, ακόμα και φοιτητές οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και είναι πάρα πολλοί, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μετεγραφής. Με λίγα λόγια, φοιτητές οι οποίοι βρίσκονταν σε πανεπιστήμια του Ηνωμένου κυρίως Βασιλείου, αλλά και άλλων χωρών της Ευρώπης, όπου δεν μπόρεσαν αυτές οι χώρες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον ιό, και υπάρχει έξαρση πολύ μεγάλη. Γονείς και φοιτητές, είναι λογικό αυτό, φοβούνται να επιστρέψουν, οπότε ζητούν μεταγραφές. Και επομένως είμαστε έτοιμοι και για αυτούς. Έχουμε και τους φοιτητές που είναι υποψήφοι να εισέλθουν στα γνωστικά πεδία που προσφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκρίνεται όχι μόνο αποτελεσματικά, αλλά θα έλεγα υπεύθυνα, ευέλικτα, δημιουργικά, καινοτομικά και πάνω απ' όλα ανθρωποκεντρικά, έτσι ώστε να μετατρέψουμε αυτή την κρίση σε δυνατότητα, ενεργοποιώντας ακαριαία όλες τις πτυχές της καινοτομίας που διαθέτουμε σε τεχνολογία, προσωπικό, υποδομές, υπηρεσίες και τεχνογνωσία. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Πρίτανη, μιλάμε, κύριε Κώστα Γουλιάμου, για 23 προγράμματα σπουδών. Με το νέο κύκλο σπουδών να ανοίγει στις 28 του Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ακριβώς. Πηγαίνουμε ακριβώς όπως είχαμε προγραμματίσει ακαδημαϊκά. Είναι πάνω από τα 90 προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Περιλαμβάνονται εδώ και προγράμματα της εξαγωστάσεως εκπαίδευσης. Άρα αν κάποιος θέλει να επιλέξει ένα πρόγραμμα που δεν χρειάζεται να μετακινηθεί, μιλώ πάντα για την εξαγωστάσεως εκπαίδευση, μπορεί να το κάνει όπως ακριβώς γινόταν και στο παρελθόν. Εγώ έμεινα πριν από λίγο με τον αριθμό των σπουδών που ανέφερα στα προγράμματα και στους τομείς ιατρικής, οδοντιατρικής, επιστημών υγείας και ζωής στην Κύπρο, και γι' αυτό το είπα έτσι. Ακριβώς έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτούς ακριβώς τους τομείς που έχετε αναφέρει, επιστήμες υγείας, επιστήμες ζωής, ιατρική, οδοντιατρική, προσφέρουμε ακριβώς όπως σωστά το είπατε 23 προγράμματα, εκ των οποίων τα μισά τουλάχιστον είναι μοναδικά, δεν θα τα βρει κανείς σε άλλο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Μα ούτως ή άλλως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο και βάσει αυτών που γνωρίζουμε κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, έτσι δεν είναι? Σύμφωνα με το Times Higher Education Impact Ranking, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για δεύτερη συνεχή χρονιά κατατάσσεται στα 101 πλάς κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα, στο αντικείμενο της καινοτομίας και των υποδομών. Ξέρετε ότι στον 21ο αιώνα, στην εποχή μας, όλοι οι οργανισμοί μηδενός εξαιρουμένου, είτε είναι δημόσιοι είτε είναι ιδιωτικοί, κρίνονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν καινοτομικά. Το Πανεπιστήμιο μας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εδώ και πολλά χρόνια, ανήκοντας και στο μεγαλύτερο οργανισμό πανεπιστημίων της Ευρώπης, την Galileo Global Education, έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις πάνω στον τομέα της καινοτομίας. Είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο που μας χαρακτηρίζει, αυτό το στοιχείο που μας διαφοροποιεί από όλα τα πανεπιστήμια, είτε εντός είτε εκτός Κύπρου. Αρκεί να σας αναφέρω, εάν εμείς είμαστε στην 101η πλάς θέση των κορυφαίων πανεπιστήμιων του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας, το MIT, το πολύ γνωστό αμερικανικό
MIT κατατάσσεται 408. Mm-hmm. Πρώτο είναι το Πανεπιστήμιο της, στην Ιαπωνία, και στην Ιαπωνία, του Τόκιο, και δεύτερο είναι το Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και την ίδια την Κύπρο και τον ελληνισμό γενικότερα, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν κάποιος φεύγει από την Ελλάδα και έρχεται στην Κύπρο, έρχεται σε μια χώρα που έχει τα ίδια ήθη και αίσθημα, μιλά την ίδια γλώσσα, και αυτό κάνει την γενικότερη, έτσι, διαβίωση του φοιτητή ακόμα πιο άνετη. Κύριε Πριτανή, πριν σας καλημερίσω, θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά σε όλους εκείνους οι οποίοι μας ακούν αυτή την ώρα ότι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικτυακές εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου και την 5η 2 Ιουλίου, και μπορούν να το κάνουν αυτό και να βρουν και μέσω διαδικτύου περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Τη ζεστή μας καλημέρα στην όμορφη Κύπρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.